Μία ακόμη προσπάθεια γίνεται να αλλάξει μορφή το κληροδότημα Τρανταλίδη και συγκεκριμένα το κτίριο, το οποίο βρίσκεται στη συμβολή των οδών Μιλάτου και Αγίου Τίτου στο Ηράκλειο. Οι Αντιδημαρχίες Δημόσιας Περιουσίας, Πολιτισμού και Τεχνικών Έργων κατέθεσαν πρόταση προς το Ίδρυμα Τρανταλίδη, ώστε το άλλοτε στολίδι της πόλης να πάρει και πάλι ζωή. Προτείναμε λοιπόν να μας παραχωρήσει το κτίριο αυτό έναντι της Λότζια για 50 χρόνια. Αναλαμβάνουμε την πλήρη ανακατασκευή, που καταλαβαίνετε ότι δεν είναι καθόλου εύκολη και καθόλου φτηνή υπόθεση. Εκτιμάται η δαπάνη σε 2.250.000. Και επίσης προτείνουμε εκτός από αυτό και ένα μίσθωμα μηνιαίο για όλα τα χρόνια που θα το έχουμε υποχρήσει. Εδώ και χρόνια η πρόθεση αξιοποίησης του ιδιαίτερου κτηρίου με τη μεγάλη ιστορία πέρασε από 40 κύματα και συμπληγάδες πέτρες. Όσα σχέδια κι αν είχαν γίνει έπεφταν στο κενό, ενώ εξ αρχής προβληματισμό προκαλούσε η στατικότητα του κτηρίου. Στην ουσία το φυτίλι για να φτάσουμε στην τελική λύση το άναψε η πρόσφατη σεισμική ακολουθία. Ήταν πια σαφές ότι δεν μπορεί να χαθεί ούτε ένας μήνας παραπάνω και η αντιστήριξη που αυτή τη στιγμή υλοποιείται επί της ουσίας είναι η προστασία του δημόσιου χώρου έναντι πιθανής κατάρρευσης από τη πλευρά του Τρανταλιδίου. Σύμφωνα με το σχεδιασμό και την πρόταση του Δήμου Ηρακλείου, με την ολοκλήρωση του έργου το κτίριο θα αποτελέσει χώρο πολιτισμού. Θα έχουμε μια διαδραστική αίθουσα για την ιστορία της πόλης του Ηρακλείου. Θα έχουμε μια αίθουσα εκθέσεων όπου μπορεί να εκτίθενται έργα τέχνης. Θα έχουμε ένα χώρο για την συντήρηση των έργων τέχνης της Δημοτικής Πινακοθήκης, χώρους για τα σεμινάρια της Βικελαίας Βιβλιοθήκης. Όσο για τα χρήματα που προκύπτουν από το κληροδότημα Τρανταλίδη, θα αξιοποιηθούν από το Ίδρυμα. Του Γεωργίου Τρανταλίδη, ενός παλιού γιατρού, προς την πατρίδα του το Ρέθυμνο, για το Δημοτικό Νοσοκομείο Ρεθύμνης, το οποίο υπήρχε όταν ζούσε ο Τρανταλίδης, τώρα δεν υπάρχει πια. Υπάρχει όμως το Ίδρυμα, το οποίο θα πάρει τα χρήματα και θα τα διαθέσει όσο γίνεται πιο κοντά στους σκοπούς του διαθέτη.